Μόνο σε μένα φαίνεται ότι τα πράγματα έγιναν πιο περίεργα από τότε που παγώσαμε τον Καρχαρία. Δεν σου φαίνεται μόνο εσένα. Κοιτάξτε ψηλά, κυριολεκτικά. Είναι ο Φρίτζ ή μασκότ του Λούνα Πάρκ. Μα πώς πήγε εκεί πέρα. Και το πιο σημαντικό, για ποιο λόγο να φτιάξει κάποιος ένα Λούνα Πάρκ. Προσοχή, ρομποσκυλί. Κάτσε, ρομποσκυλί. Αυτό σίγουρα δεν είναι από εδώ γύρω. Δύσκολο να πάμε στο αρχηγείο αν οι δρόμοι δεν συνεργάζονται. Είναι σαν να παίζεις σε βιντεοπαιχνίδι. Μόνο που σίγουρα δεν θα πάρουμε έξτρα ζωές. Είναι μέρος του σχεδίου του Νέβαν. Δεν ξέρουμε. Έχει τον ενισχυτή τέτραφλέμ στην κορυφή του απόλυτου γκαράζ, μα... Δεν ξέρουμε αν τα σφάλματα είναι μέρος του ή κάποιο υποπροϊόν του. G-Riders. Τι τρέχει με την πόλη Hot Wheels? Όλα φαίνονται καλά, οπότε η μαμά G με στείλε να πάρω σνακ. Κοντά ξαφνικά οι δρόμοι τρελάθηκαν. Δείτε αυτό το μεγάλο τόπι. Στείλτε προσωπικό μήνυμα ή στο chat, αν ξέρει κάποιος τι συμβαίνει. Προκαλεί μία ρογμή στο χωροχρονικό συνεχές. Τι? Και πώς το ξέρεις? Τα ασφάλματα δεν είναι πράγματα από την πόλη Hot Wheels. Είναι πράγματα από ποιος ξέρει πού ή πότε. Ο Καρχαρίας, για παράδειγμα. Ήδη τόσο μεγάλα έχουν εξαφανιστεί για εκατομμύρια χρόνια. Αρκετά άγριος για να είναι εκατομμυρίων χρόνων. Ο Νέβαρτ σίγουρα προσπαθεί να φέρει κάτι μεγαλύτερο για να καταλάβει την πόλη Hot Wheels. Πρέπει να τον σταματήσουμε. Τότε θα χρειαστούμε πολύ ταχύτητα. Δέχομαι την πρόκληση. Πάντα ήθελα να το πω αυτό. Αυτά τα πράγματα αρχίζουν να με ενοχλούν. Τουλάχιστον ο Καρχαρίας είναι ακόμα παγωμένος. Το γρουσούζεψες. Σας το είπα να φάμε σούσι. Ο Καρχαρίας μας πηγαίνει προς το σκορπιό. Συνεργάζονται. Τότε πρέπει να τα χωρίσουμε. Ναι, να τα βάλουμε να αναμετρηθούν. Μπίνγκο. Έλιο, εσύ πάρε το χωρίς. Προσοχή, πήθηκε. Σου έρχομαι. Queen, το σκορπιό. Draven, το δράκο. Η Σοφία και εγώ θα αναλάβουμε τον Καρχαρία. Το πιο γρήγορο για τελευταίο. Θα τα πούμε στην περιοχή του Καρχαρία. Σχεδόν έγινε. Σου βάλα τα γυαλιά, γορίλα. Τώρα κάνω λούπες γύρω σου. Όχι εκεί. Σούπερ ρόδες πρόσφυσης. Δεν με πιάνεις! Στόπα!
Το δόλωμα χρειάζεται λίγη ταχύτητα. Και την πάτησε. Ετοίμασε την πετονιά και το βαρύδιο. Wow, κοίτα να δεις. Draven, πώς το κάνεις αυτό? Με λέιζερ. Οι δράσεις είναι σαν τις γάτες σε αυτό. Αυτό ακριβώς περίμενα να ξέρει η νέμεσής μου. Ένας πόντος για τον κακό. Είσαι πολύ καλός. Σε ευχαριστώ. Συγγνώμη που σας χαλάω τα μέλια. Μα Σκορπιός και εγώ έχουμε σχεδόν φτάσει και... έχει βάλει στο μάτι τις ρόδες μου. Μη φοβάσαι. Ο μαϊμουδάνθρωπος είναι εδώ. Πάμε! Προσοχή από κάτω! Σε πιάσα! Σειρά σου! Με... ταχύτητα! Αυτό είναι που λέω... συνεργασία! Ναι! Νικήσαμε 4 τέρατα! Ένας κλόνος μας μένει! Ναι! Και τώρα... γρήγορα! Hot Wheels είναι τώρα δική μου για να την οδηγήσω. Χάθηκε. Εκεί είναι. Και έφτιαξε ένα τετροφορτιστή. Κακό αυτό. Πολύ κακό. Αλλά έχω μια ιδέα. Για χαρά, G-Riders. Επέστρεψα σπίτι, μιας και η πόλη έχει πολλά θέματα. Κανείς δεν ξέρει ότι ο Νέβαρτ είναι σε ένα μάξι και κόβει βόλτες στην πόλη Hot Wheels. Αλλά φαίνεται... ασταμάτητος. Α, για μισό λεπτό. Οι ήρωες μας ετοιμάζονται. Αν μπορεί να το σταματήσει κάποιος, είναι αυτή η ομάδα. Εμπρός, ήρωες Hot Wheels. Εμπρός! Να η ευκαιρία μας. Είμαι έτοιμη. Πάμε! Wow, wow. Ναι! Εμπρός, Σοφία! Τα καταφέραμε! Σοφία, τα κατάφερες! Σώσαμε την πόλη Hot Wheels! Όλη η τελειότητα είναι εδώ. Μα πού είναι το εδώ? Ή μήπως... πότε... Κρατήσου, Σοφία. Η ομάδα θα σε βοηθήσει. Κάτσε. Κάποιος πρέπει να πάει στο μέγα πλυντήριο αμαξιών. Και να βάλει αυτές τις κρυφές κάμερες πριν τις εντοπίσει ο Νεβάρτ. Έγινε.
Δίδυμη Queen και Σοφία, ας πιάσουμε ένα σκορπιό. Σε έχω τώρα, Έλιοτ. Η άλλη πλευρά αυτού του άλματος είναι ένα αδιέξοδο. Ευχαριστώ που μου το είπες, Έλιοτ. Δεν είναι δίκαιο. Απλώς σκέφτηκα τι θα έκανε ο Τσέις σε έναν αγώνα εναντίον μου. Αξίζει να έχεις καλές φιλίες, Έλιοτ. Το Twin Mill, το μεγάλο εξολοθρευτικό παρασίτων, είναι καθοδόν προς τη Σοφία. Έλα τώρα, υπερμεγαλωμένο αμφίβιο. Πρέπει να βοηθήσω μια φίλη με ένα φοβερό έντομο. Ω, τα πήρε. Το Fast Fish είναι καθοδόν. Θα έπρεπε να είμαι εκεί για να τους βοηθήσω να νικήσουν το σκορπιό και να σώσουμε τη Σοφία. Κάποιος πρέπει να βάλει τις κάμερες και να μάθει που έχει ο Νεβάρ το Τέτρα Φλέιμ. Και ας το παραδεχτούμε. Εμείς είμαστε οι δύο φίες. Εντάξει, μεγαλοφία. Ας αποφύγουμε το μεγάλο ψάρι και ας πάμε πίσω. Μα πού? Στο αδύνατο άλμα. Ξέρεις ότι ο Καρχαρίας είναι πολύ καλός στα άλματα. Μα η προσγείωση θα είναι ζώρικη. Κόλλησε. Μα πώς? Είναι το κτίριο της ηλεκτρικής εταιρείας. Είναι σαν ένας μεγάλος ηλεκτρομαγνήτης. Δεν μπορεί να περάσει από μέσα του. Τώρα, αυτό ήταν οι δύο φιές. Πάμε στο μέγα πλυντήριο αμαξιών. Στο είπα να μην υποτιμάς τους ανακατοσούριδες οδηγούς. Όταν δουλεύαμε μαζί, έμαθα πολλά για τις δεξιότητές τους και για το πώς σκέφτονται. Και θα με βοηθήσεις? Φυσικά! Τι χρειάζεσαι? Εάν ένα τέτραφλέιμ είναι ισχυρό, φαντάσου τη δύναμη του κάθε τέτραφλέιμ από την κάθε πόλη Hot Wheels. Θα ήμουν ασταμάτητος! Hey, Νεβάρντ! Τι? Βάλατε μικρές κρυφές κάμερες σε όλο το γκαράζ. Ε, όχι. Γιατί? Επειδή υπάρχουν μικρές κρυφές κάμερες γύρω από το γκαράζ. Τι? Γρήγορα! Έρχεται τώρα. Γρήγορα, σάρωσε τις περιοχές. Πρέπει να βρούμε αυτό το τέτραφλέιμ. Α, ώστε αυτή ήταν η μικρή τους αποστολή. Κρυφές κάμερες. Πιάς τους. Wow, αυτό το απόλυτο γκαράζ έχει το δικό του συνεργείο επισκευής. Φοβερό. Queen, συγκεντρώσου. Όχι, όχι. Κοίτα, βρήκαν μια από τις κάμερες. Αου! Το καλό που σας θέλω να μην γελάτε. Μόνο αυτό έχεις? Συγγνώμη που ρώτησα. Κρατήσου, Σοφία. Θα σε βοηθήσουμε. Χάσαμε κι άλλη. Περίμενε. Τι είναι αυτό? Ζούμαρε. Νομίζω ότι είδα μια φλόγα. Υπάρχει υπερβολική λάμψη. Δοκίμασε υπέρυθρες. Το τέτρα φλέιμ. Το βρήκαμε. Τέλεια. Ας βρούμε τους άλλους. Έλιοτ, είσαι πιο κοντά. Πάρε την από εκεί. Θα απασχολήσουμε εμείς το σκορπιό. Ετοιμάσου να πηδήξεις! Εντάξει. Α, σου έρχομαι! Ναι! Ναι! Ναι!
με τη Σοφία. Με οποιαδήποτε Σοφία. Πόσα τσιμπήματα αντέχει ένα σκορπιός. Ναι, τα καταφέραμε. Σοφία, είσαι ασφαλής. Δεν το πιστεύω ότι δεν αφήσατε ένα σκορπιό για εμάς. Αυτοί ήταν τολμηροί και τα κανόνισαν όλα. Έτσι κάνουμε εμείς. Σωστά, Queen. Σωστά, Μίκα και Έλιοτ. Τι έγινε με τις κάμερες? Τις βρήκαν όλες και τις έκλεισαν. Αλλά όχι πριν... Εμείς μάθουμε που βρίσκεται το τέτραφλέιμ. Ω, παιδιά! Την πάτησα κανονικά. Φοβερό! Μόνο που πρέπει να βρούμε πώς θα ξαναμπούμε εκεί μέσα. Σκέφτεστε αυτό που σκέφτομαι? Μπαίνουμε κρυφά. Με το δικό μας πλάσμα. Που θα είναι μεγάλο για να μας χωρέσει όλους. Ένα τροϊκό πλάσμα. Είστε όντως ιδιοφύειες. Όμως, μπορείτε να το φτιάξετε? Όχι, αν καθόμαστε εδώ. Και όχι χωρίς τη βοήθειά σας. Τότε ας το κάνουμε. Σίγουρα μπορείτε να το φτιάξετε αυτό. Απλώς δείτε μας. Hey, Έλιοτ, μάντεψε τι κάνω. Καθαρίζω τον καθρέφτη μου γιατί θα σε βλέπω συχνά εκεί όταν κερδίσω το μεγαλύτερο αγώνα της χρονιάς και το κλειδί της πόλης. Μάντεψε τι κάνω εγώ, Τσέις. Καθαρίζω τον δικό μου καθρέφτη γιατί είναι λίγο βρώμικος. Σοφία Σπιτ, η πιο γρήγορη οδηγός της πόλης Hot Wheels. Πόσες φορές θα πρέπει να το πούμε αυτό? Εγώ είμαι ο πιο γρήγορος. Μα πάντα σε κερδίζει. Δεν σημαίνει ότι είναι η πιο γρήγορη. Αυτό σημαίνει. Κανείς δεν θα νικήσει τη σούπερ γλίτσα μου. Το κλειδί της πόλης Hot Wheels θα γίνει δικό μου. Και μετά όλοι θα τρέμουν μπροστά μου. Διαγωνιζόμενοι, ανάψτε τις μηχανές σας. Ο Draven είναι αυτός. Και τι φάση με τις άντες που λάβουν? Μην ανησυχείς, είναι ο πιο αργός οδηγός της πόλης Hot Wheels. Δεν είναι τόσο αργός. Θα φταίνε οι ζάντες. Έχω κάποιους θαυμαστές εδώ σήμερα. Προσοχή! Ο αγώνας μπορεί να σας κάνει μια δαγκωνιά. Ένα έξυπνο λογοπαίγνιο. Ουάου! Υπέροχο κόλπο! Πώς λες αυτή την κίνηση, Έλιοτ? Χτύπα το φυτό! Καλύτερα να αφήσεις τις μαϊμουδιές αν θες να με προφτάσεις. Τέλεια! Είναι μια μεγάλη σαύρα! Θηριόποδο! Τα νέα! Νέα είδηση! Ο μεγάλος αγώνας μόλις έγινε μια τερατοπρόκληση. Η γλίτσα είναι το μυστικό συστατικό για τη νίκη του κλειδιού αυτής της πόλης. Και φαίνεται ο Draven να χρησιμοποιεί τη γλίτσα για να κερδίσει. Το είπα φωναχτά αυτό. Δεν έχει σημασία. Τίποτα δεν με σταματά. Εντάξει, ένα κοριτσάκι μπορεί. Μα εκτός από αυτό, είμαι περίπου ασταμάτητος. Χάνουμε έδαφος. Ώρα για το πατενταρισμένο χτύπημα στο μπεργκεράδικο. Yeah.
πράγμα? Το μπεργκεράδικο έχει μία νέα αγάπη τώρα. Τη γλυτσερή ιδιοφία. Γρήγορη. Μόλις κέρδισε τους πάντες στο μεγάλο αγώνα της χρονιάς. Οπότε... Θα πιστέψεις με τα μάτια σου, Έλιοτ, ή αυτό που σου λέω εγώ? Συγχαρητήρια. Κέρδισες το κλειδί της πόλης. Έχω το κλειδί της πόλης, χαμένη. Να τον κυνηγήσουμε? Έχει το κλειδί για όλη την πόλη. Ξέραμε ότι ο Draven θα έκανε κάτι τέτοιο. Το κλειδί αυτό δεν ανοίγει τίποτα. Αυτό εδώ είναι το αληθινό. Αυτό το ανόητο κλειδί δεν ανοίγει τίποτα. Ήθελα δωρεάν παγωτό για πάντα. Δώσε το χνάκι, μικρή. Θα έλεγα να πάρει. Την ξαναπάτησα. Μα την πάτησα μόνος. Αυτοπατήθηκα! Ελάτε, παιδιά, κερνάω παγωτό. Πάμε στο καταστροφικό παγωτατζίδικο. Θα φτάσω πρώτος, επειδή είμαι πιο γρήγορος. Όχι, σύμφωνα με την επιστήμη. Πολύ διασκεδαστική η δουλειά. Ας κάνουμε τα άλματα. Δεν μπορούμε. Πρέπει να πάρουμε εξαρτήματα για το τροϊκό μεταφορικό της Queen για να μπούμε κρυφά στο πόλι του Καράζ. Πρώτα, θα βρούμε αυτούς τους υδραυλικούς ανυψωτήρες που θέλουν ιδιοφύειες. Ο μηχανικός στην πυροσβεστική έχει πάντα εφεδρικούς. Εντάξει, φίλε μου, καλή ιδέα. Και ο πιο γρήγορος δρόμος είναι... Τα άλματα. Πάμε στα άλματα. Ω, φίλε, αυτό είναι τρελό. Το λατρεύω. Ναι, το ήξερα αυτό. Ναι, το λιώσιμο από ένα γιγάντιο σκορπιό πραγματικά με ταρακούνησε. Θα ευχαριστήσω την Queen που μου δάνεισε το Τούλιγκαν. Με χαρά το έκανε. Φοβερό. Τώρα, πώς σταματώ? Γιατί θες να σταματήσεις? Για τις λούπες. Α, δεν θέλεις να σταματήσεις. Θέλεις να πας πιο γρήγορα. Γιατί? Γιατί μας λένε Σοφία, Speed! Oh! Ναι, είμαστε! Ναι! Πάμε! Wow, προσοχή! Θα πάρουμε τα εξαρτήματα τώρα. Σοφίες, θα θέλαμε τη βοήθειά σας στην πυροσβεστική. Θέλετε μια διπλή έκπληξη ταχύτητας? Ναι, για να κρατήσουμε την ανάσα του δράκου μακριά μας ενώ παίρνουμε τα εξαρτήματα. Ερχόμαστε! Εντάξει, πράσινε και φωλιδωτέ. Φανερώσου όπου κι αν είσαι. Για πες. Είσαι ταλέντο. Ευχαριστώ. Καλή δουλειά, Σπιτ. Φυσικά. Η εκμάθηση οδήγησης ήταν τόσο διασκεδαστική. Μακάρι να το ξαναέκανα από την αρχή. Μακάρι να το έκανες. Ποια είναι τα επόμενα εξαρτήματα στη λίστα κυνηγιού της Queen? Βαλβίδες τούρμπο. Θυμάμαι το πρώτο μου τρίκυκλο. Το οδήγησα τόσο γρήγορα που τους έκανε όλους σκόνη στην παιδική καρά. Είναι λες και έχουμε μια άλλη Σοφία. Τρεις Σοφίες. Να, αυτό το βενζινάδικο έχει βαλβίδες. Αυτές είναι για τα μπέκ. Θέλω μόνο ένα... Γαλλικό κλειδί 1,4 εκατοστών. Ευχαριστώ. Μου δίνεις ένα... ευχαριστώ.
Μπροστινός τουρμποσυμπιεστής. Πίσω τουρμποσυμπιεστής. Ωραία. Τώρα μένει να περιμένουμε τα υπόλοιπα εξαρτήματα. Εντάξει, δίδυμες ιδιοφύες, τα εξαρτήματά σας. Wow, αυτό ήταν γρήγορο. Στο πλυντήριο αμαξιών. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Κοίτα! Ο Νεβάρντ έστειλε όλα τα πλάσματά του να μας βρουν. Δεν θέλουμε να το οδηγήσουμε στο αρχηγείο. Από τα τούνελ. Ναι! Σοφία, θέλουμε μια έκρηξη ταχύτητας. Τώρα μιλάς στη γλώσσα μου. Wow. Μακαρόνια. Με τυρί. Το ονομάζουμε... Το απόλυτο τυρέξ μεταφορικό. Το ονομάζω απόλυτη τελειότητα. Αυτό είναι η μορφή μεταφοράς. Περιμένετε να δείτε και τη μορφή δεινόσαυρου. Ο Νεβάρντ και ο Ντρέιβεν έβαλαν τα πλάσματα να μας ψάχνουν. Όλα τα πλάσματα. Κακό αυτό. Πολύ κακό. Τότε ας φορτώσουμε αυτό το μωρό και ας πάμε κρυφά στο απόλυτο καράζ. Έλεγχος αμαξιών κλειδώθηκε. Και σε συγχρονισμό. Ας την κάνουμε. Ξέρω ότι είναι cool, αλλά ελπίζω με τα αμφίεση δεινοσαύρου να ξεγελάσει το κοπάδι. Άλλος τυρανόσαυρος! Ο Νεβάρντ έχει σε πάλι δουλειά! Όχι. Τα μάξι μου. Ξεγέλασε αυτός τουλάχιστον. Φράκτης λέιζερ μπροστά. Τώρα θα δούμε αν θα ξεγελάσει τους επαγγελματίες. Παιδιά, τα πλάσματα μπορούν να γυρίσουν ανά πάσα στιγμή και οι ακτίνες λέιζερ δεν σβήνουν. Θα ξεγελαστούν όταν μπούμε σε μορφή δεινοσαύρου. Τώρα θα δείτε πραγματικά τι μπορεί να κάνει το μεταφορικό. Κρατηθείτε, παιδιά! Το πιο cool μεταφορικό του κόσμου. Είστε ιδιοφυΐες. Ναι. Το ξέρουμε. Και πάμε. Όπισθεν! Εντάξει, αυτό είναι πρακτικά αδύνατον. Εκτός αν έχεις πρόσβαση σε κάποιο είδους πύλη σε άλλη διάσταση ή κάποιο τζίνι. Ξέρω ποια θα ήταν η πρώτη ευχή μου. Περισσότερες λούπες. Τι λέτε να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση στο έδαφος? Νόμιζα πως αυτό ήταν έδαφος. Ακολουθήστε με. Έτσι όπως πας, έχουμε κι άλλη επιλογή. Δράκος, μην αργήσεις για το δείπνο. Σούπερ καρχαρίας. Αποκλείεται, Μίχα. Το τετράρωδο μπλοκ είναι τιμωρία. Δεν τα βάζουμε με καρχαρίες. Θα επανορθώσω γιατί σκοτώνει που έχασα τη φάση με τον καρχαρία. Το πτερίγιο έρχεται γρήγορα. Ξέρω πως λέω το αμάξι μου γρήγορο ψάρι, μα δεν θέλω να γίνω ψαροτροφή. Χάθηκε. Έχει φρικάρει κανείς άλλος? Ναι. Ουφ, και έλεγα πως ήμουν μόνο εγώ.
Θέλω πολύ ταχύτητα. Μακαρόνια με τυρί. Ευχαριστώ για το άλμα, Ντρέιδεν. Πάνω και κάτω. Τέλεια. Τώρα πού είναι? Πώς το κάνει αυτό? Έχω μια ιδέα. Μα πρέπει να ρίξω μια ματιά στο απόλυτο γκαράζ. Εντάξει, όσο το κρατάμε απασχολημένο, εσύ και ο Τρέιβεν πηγαίνετε μαζί στο γκαράζ. Εντάξει. Και γρήγορα, το αμάξι μου δεν είναι αντικαρχαριακό. Ας τους δώσουμε κάτι να κάνουν. Αναλαμβάνω τον Δράκο, εσύ τον γορίλα και θα σε βρω στο απίθανο άρμα. Ελήφθη! Ει, καφτερέ! Σε κάψα! Κάποιος μυρίζει σαν πισινός μαϊμούς. Ντρέιβεν, ο μεγάλος μπλε φίλος σου και εγώ είμαστε καθοδόν. Ο Φράγκερ Φλόγας και εγώ θα είμαστε εκεί. Καλά τα πήγες. Και εσύ. Αυτό είναι τέτρα ενισχυτής. Γι' αυτό όλο το κτίριο λάμπει. Χρησιμοποιεί το τέτρα φλέιμ για να πάρει ενέργεια από όλη την πόλη. Πού θα πάμε αυτό το πράγμα? Σε καταδίωξη ψαριού. Κακό αστείο με ταχύτητα. Φοβερό. Ελπίζω η Queen να βρει απαντήσεις, γιατί θα μας τελειώσει η βενζίνη κάποια στιγμή. Όπως και η ενέργεια της πόλης. Δείτε! Κυριολεκτικά ρουφάει την τελειότητα της πόλης Hot Wheels. Γιατί χρειάζεται τόση ενέργεια? Δεν ξέρω. Μα είναι τόσο καυτή που μπορεί να λιώσει τα συστήματά μου. Θα χρησιμοποιεί κρυοασπίδα για να ρυθμίζει τη θερμοκρασία. Ναι, μα οι υπολογιστές δεν είναι σχεδιασμένοι για ζέστη κρύο. Ούτε και καρχαρίες. Ιδιοφυές. Σε ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ που το ακούω αυτό από εσένα. Παρομοίως. Μα μόλις τελειώσουμε με αυτό, θα ξαναγίνουμε εχθροί. Μεγάλοι εχθροί. Ας βοηθήσουμε τους άλλους. Καλά. Αυτό είναι άβολο. Μιας και είμαι πιο γρήγορη οδηγός της πόλης. Είσαι η δεύτερη. Θα το συζητήσουμε αργότερα. Όταν κυνηγείς έναν από εμάς, οι άλλοι πρέπει να τον χτυπήσουν. Η μύτη είναι το αδύναμο σημείο του. Ξαφνικά χαίρομαι που βλέπεις τόσα πολλά ντοκιμαντέρ. Δεν νομίζω να μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι για πολύ. Ναι, πεινάω. Πεινάω τόσο που νομίζω ότι ακούω το παγωτατζίδικο. Το ακούς. Κοίτα. Ευχαριστούμε. Τι είναι αυτό? Το υπερτέλειο παγωτατζίδικο με παγωακτίνα. Υποθέτω πως δεν έχει παγωτό μέσα. Η Queen είναι πάντα προετοιμασμένη. Έχει σχέδιο? Αν μπορέσουμε να παρασύρουμε τον καρχαρία να πηδήξει από το έδαφος... Μπορώ να τον κερδίσω. Δεχόμαστε την πρόκληση. Πώς ακριβώς μας βοηθάει το να παγώσει ένα καρχαρία? Επειδή οι καρχαρίες είναι εξώθερμοι. Εξωτή? Τι στο καλό είπες τώρα? Εξώθερμοι. Σημαίνει ότι η θερμοκρασία του σώματος τους εξαρτάται από το περιβάλλον τους. Αν το παγώσουμε γρήγορα, δεν θα μπορεί να μεταφερθεί κάτω από το έδαφος. Τότε πάμε στο Sky Pass. Καλή ιδέα. Είναι τόσο ψηλά που θα πρέπει να πηδήξει από το έδαφος για να μας φτάσει. Έλα να μας πιάσεις, καρχαριάκι. Πάτα το, Queen, πάτα το. Woo-hoo!
Στόχο, G-Rider, στόχο! Μπορείς να τιμωρήσεις τη Μαρία G, μα δεν τη σταματάς με τον drone. Η G-Ride επιστρέφει στη δράση. Τι λέτε να μην είμαστε εδώ όταν ξεπαγώσει αυτό το πράγμα? Ποιος θέλει να φάει σούσι? Ίσως αργότερα. Πιάσαμε τον Καρχαρία, μα υπάρχει ακόμα ένα ψάρι για ψήσιμο. Ένα κακό. Ερχόμαστε για σένα, ναι, Μπαρτ. Τα νέα! Θέλετε γιγάντια τοξικά τέρατα να φινιάζουν? Τα έχουμε! Τοξικός τυρανόσαυρος? Ναι! Τεράστιο τοξικό φίδι? Στις υπηρεσίες σας! Υπερβολικά μεγάλος τοξικός γορίλας? Παρόν, λοιπόν, σερίφι, πώς σκοπεύετε να πάρετε πίσω την πόλη? Εγώ? Εσείς είστε ο σερίφις. Λοιπόν, αυτό που σχεδιάζω να κάνω είναι... Ο Τζέις και ο Έλιοτ. Βλέπετε, αυτό ήταν το σχέδιό μου εξ αρχής. Ναι... Μην ανησυχείς, σερίφι. Θα μαζέψουμε τα μανιακά τέρατα πριν μπορέσετε να πείτε τέρμα τα γκάζια. Τέρμα τα γκάζια! Εντάξει, τότε πριν μπορέσετε να πείτε κάνε μια σούζα ή κάψε τα λάστιχα. Μπορείτε να προσπαθήσετε, μα αυτή τη φορά τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως φαίνονται. Έτσι δεν είναι, γιγάντιο φίδι? Γιατί δεν κάνεις μια έκπληξη σε αυτούς τους ανόητους και δώσε χαιρετισμούς από τον Draven? Όχι βέβαια, καταλαβαίνω πως δεν μιλάς. Κάνε ή κάτι τέτοιο. Πού είναι τα τέρατα? Εκεί! Πού? Φάση με το φίδι που εξαφανίζεται μαγικά. Δεν ξέρω, αλλά έχω μια ιδέα. Τα τέρατα του Draven γύρισαν. Οπότε ας τα ξεφορτωθούμε όπως κάναμε και την περασμένη φορά. Καλή σκέψη. Είναι σαν τεζαβί και πάλι. Hey, μεγάλο άσχημο ερπετό. Εδώ πέρα. Κι έτσι κάπως νικάμε. Η ώρα του γορίλα. Το μαλακώσαμε λίγο. Ακόμα μια φορά και θα είναι εντάξει. Γιγάντιο τοξικό φίδι. Εντάξει. Γιγάντιος τοξικός γορίλας. Εντάξει. Ένας μόνο μας μένει. Κάτσε να μαντέψω. Ο τοξικός τυρανόσαυρος. Ελπίζω οι αερόσακοι μας να δουλεύουν. Το τι ίσως θέλετε ένα χεράκι ή προφυλακτήρα. Τα γιγάντια τοξικά τέρατα νικήθηκαν. Όλα τους! Μη βιάζεστε, παιδες. Ο Draven χρησιμοποιεί κάτι σαν... Hey, από πού είπαμε ότι μας ήρθαν πάλι? Δεν πιάνουν το μήνυμα. Εγώ απλώς έλεγα, φαίνεται πως ο Draven χρησιμοποιεί το γλίτσο τηλεμεταφορέα για τη μεταφορά τους. Μην ανησυχείς, τα έχουμε όλα υπό έλεγχο. Ναι! Ακριβώς! Hey, Chase, ποιο είναι το αντίθετο της λέξης ακριβώς? Έλα, πρέπει να τα ξανακάνουμε όλα από την αρχή. Δεν ωφελεί, απλώς τηλεμεταφέρονται ξανά και ξανά. Ναι, σίγουρα δεν τα καταφέρνουμε. Για ένα λεπτό, αυτό είναι! Συνέχεια τηλεμεταφέρονται. Μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Chase, Elliot, ας κάνουμε τον ελιγμό τέρατος. Συνεχίστε τους κύκλους. Φέρτε τα τέρατα όσο πιο κοντά μπορείτε το καθένα. Αυτό είναι ένα μεγάλο τερατομπέρδεμα. Μιας και μιλάμε για το ίδιο που συμβαίνει ξανά και ξανά,
Ο Draven πού πήγε? Μπορεί να λιώσατε τα τέρατά μου για τώρα, μα η διασκέδαση τώρα ξεκινά. Και με αυτό εννοώ πως δεν θα έχει πλάκα, γιατί η κατάσταση θα γίνει πολύ μοχθηρή. Από λεπτό σε λεπτό πολύ, πολύ μοχθηρή. Θα πάρει κανείς τα τέρατα από πάνω μου. Καταφέραμε! Ο τροϊκός τυραννόσαυρος τους ξεγέλασε! Ναι, πράγματι! Ναι, αυτή η οδήγηση ήταν τόσο cool! Νιώθω σαν γίγαντας! Ο τυραννόσαυρος Ρεξ είναι από τους πιο μεγάλους δεινόσαυρους. Το όνομά του σημαίνει βασιλική σαύρα τύραννος. Κάτσε, έχετε κανάλι ντοκιμαντέρ εδώ? Ναι, αμέ! Ναι, ας ελπίσουμε οι κακοί να μην το βλέπουν. Για καλό και για κακό, καλύτερα... Να πάμε γρήγορα. Να θυμάστε, το τέτραφλέιμ είναι πολύ ισχυρό για να μετακινηθεί. Οπότε πρέπει να απενεργοποιήσετε το τσιπ ελέγχου. Φύγαμε! Μα πρώτα, Έλιοτ, σειρά σου. Hey! Εγώ είμαι ο κακός Έλιοτ. Αφήστε με να μπω στο κρυσφύγετο. Έλιοτ, τι τρέχει με το πρόσωπό σου? Θέλω να δείχνω κακός για να ξεγελάσω τον αισθητήρα. Ναι, το touchpad διαβάζει το χέρι σου, όχι το πρόσωπό σου. Το πιάσα. Βγάζει νόημα. Εγώ είμαι το χέρι του κακού Έλιοτ. Άσε με να μπω. Ω, Θεέ μου. Εδώ κατεβαίνεις, κακέ Έλιοτ. Εντάξει. Έβαλες τον σούπερ σημαντικό μετατροπέα ήχου που ζήτησα. Α, ναι. Καλή δουλειά! Μακάρι να μην χρειαζόταν να αφήσω το Twin Mill εδώ κάτω. Συγγνώμη, Έλιοτ. Ο έλεγχος του ανελκυστήρα μαξιών και των γκαραζόπορτων είναι στον τελευταίο όροφο. Ο σαρωτής χεριού είναι ο μόνος τρόπος για να μπεις. Εντάξει. Θέλω να πω ένα ντότζερ. Συγκεντρώσου, Έλιοτ. Νεβάρτ, αυτό εκεί κάτω είναι νέο πλάσμα. Draven, κοίτα εκεί κάτω. Ένα νέο πλάσμα. Εύστοχο, Νεβάρτ. Ή μια πολύ έξυπνη αμφίεση μεταφορικού. Βασικά, καθόλου cool. Ναι, κρίμα που πρέπει να το καταστρέψουμε. Πώς πάει, Έλιοτ? Είμαστε εύκολος στόχος εδώ έξω. Σχεδόν τελείωσα. Πολλές λούπες. Αυτό θα έχει πλάκα. Έχουμε παρέα! Θα ελέγξω το σύστημα ασφαλείας. Ας το κάνει ο Έλιοτ. Είναι αναλώσιμος. Ναι! Κάτσε. Τι? Εμπρός. Αν είσαι στεναχωρημένος, Draven, μπορείς να πας μαζί του. Είμαι καλά εδώ που είμαι. Πόρτα εργαστηρίου ξεκλειδώθηκε. Όχι και άσχημα. Αλλά όχι αυτό που χρειαζόμαστε τώρα. Φώτα πάρτι ενεργοποιήθηκαν. Όχι! Εικονικό σκύλος ξυπνητήρι ενεργοποιήθηκε. Έλα τώρα! Πόρτες γκαράζ άνοιξαν. Πρόσβαση στον ανελκυστήρα. Επιτέλους! Είστε έτοιμη ομάδα? Ναι! Ναι! Μπράβο σου, Έλιοτ! Γεια σου, Έλιοτ. Ωραία ρούχα. Ευχαριστώ. Πρέπει να φύγω. Όχι. Πρέπει να πάμε
στο εργαστήριο. Και να πάρουμε το τσιπ. Θα κρατήσουμε τα πλάσματα μακριά σας όσο πιο πολύ γίνεται. Προτιμώ τις μάχες γιγάντιων πλασμάτων στη μεγάλη οθόνη. Σε καταλαβαίνω, Τσέις. Μα θα τα καταφέρεις. Ο βρυχισμός που προσθέσαμε θα σε ανεβάσει. Μαζί με αυτό. Είναι τεράστιο. Η Queen είπε ότι ψάχνουμε για ένα τσιπ ελέγχου. Τι λες γι' αυτό εδώ? Μια χαρά! Σοφία και τη δίδυμη μου, επειδή μας τελειώνει ο χρόνος γρήγορα. Μήπως είπε κάποιος γρήγορα? Queen, το πήρες? Πήρα το τσιπ. Το ήρθε! Τώρα πρέπει απλώς να βρούμε τη Σοφία. Εδώ πάνω! Μου δίνετε ένα χεράκι. Γεια χαρά! Όχι. Ορίστε, μερικά νέα για σένα. Η πόλη Hogwarts είναι υπό την απόλυτη επίθεση από τα τερατά μου. Και ο Draven χρησιμοποιεί το πιο μοχθηρό σχέδιο που έχει. Έναν τοξικό τηλεμεταφορέα. Πώς ξέρουν όλοι για το πιο μοχθηρό σχέδιο που έχω κάνει? Φαίνεται πως κατά λάθος κατέγραψε τον εαυτό του στο κρυσφύγετό του και εμφανίστηκε στις ειδήσεις μας. Ω, ναι, το έκανα όντως αυτό. Ούψ. Αρκετά με αυτά τα γιγάντια τοξικά τέρατα. Μάλλον χειρότερα δεν γίνεται. Αγόρια, τα πράγματα χειροτέρεψαν. Πάσε με ήσυχο! Όχι, έκανες λάθος. Hey, η Queen γύρισε. Έχω ένα σχέδιο. Πρέπει να κάνετε τον Draven να βγει από το κρυσφύγετό του. Εντάξει, μα θα χρειαστούμε ένα πράγμα για να πετύχει. Τη Σοφία Σπιν. Εννοείς? Ναι. Εξάλλου,
είναι η πιο γρήγορη οδηγός της Hot Wheels. Wow! Δεν περίμενα να το παραδεχτείς. Λες αυτό εδώ να είναι το μέρος? Είναι τρομακτικό. Μοχθηρό. Σίγουρα σκοτεινό και έχω κακό προαίσθημα. Ω, δείτε! Ένα γιγάντιο τοξικό φίδι το φυλάει. Σίγουρα είναι το κρυσφύγετο. Hey, τι συμβαίνει? Προσπαθώ να κάνω μοχθηρά πράγματα εδώ πέρα. Παιδιά, φύγετε από το μοχθηρό καζόν. Hey, ο τοξικός τηλεμεταφορέας. Δώστε μου πίσω. Πρέπει να πιάσεις τον πιο γρήγορο οδηγό της πόλης Hot Wheels, Draven. Τα νέα! Το πιο γρήγορο κυνηγητό στην ιστορία της πόλης Hot Wheels έχει αρχίσει. Δεν γνωρίζουν ότι ακόμα και το τηλεχειριστήριό μου έχει τηλεχειριστήριο και κατευθύνονται σε μια παγίδα. Έκτακτη είδηση. Όλοι πηγαίνουν προς μια παγίδα. Τι? Μα πώς το ήξερε αυτό? Ω, με κατέγραψα. Ξανά. Δεν έχει σημασία. Άργησα. Από πού ξεφύτρωσαν αυτά τα κτίρια? Πάλι τα τέρατα. Νόμιζα πως πήραμε το χειριστήριο. Τα τέρατά μου θα καταστρέψουν τα αυτοκίνητά σας μια για πάντα. Μετά θα οδηγήσω με τη Λαφάστα, που επίσημα θα είναι και το πιο γρήγορο και cool αυτοκίνητο της πόλης Hot Wheels. Βγάλτε με φωτογραφία που νικάω. Βασικά θα πας κάπου πολύ μακριά, Draven. Μέγα ντρόου! Είναι άδικο! Με ξεγελάσατε! Θα επιστρέψω! Δεν μπορείτε να με σταματήσετε! Φαίνεται πως θα μείνουμε στην πόλη Hot Wheels λιγάκι ακόμα. Οπότε, Τζέις, άκουσα ότι είπες πως είμαι η πιο γρήγορη οδηγός της πόλης Hot Wheels. Είπαμε όλοι μας πολλά. Μα οδήγησες πολύ καλά ενάντια στα τοξικά τέρατα. Όπως κι εσύ. Μπορεί να είσαι η πιο γρήγορη για τώρα, μα περίμενε να πάρω νέα κούρσα. Αυτή είναι η ομορφιά της πόλης Hot Wheels. Όλοι μπορούν να είναι οι πιο γρήγοροι.